Εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων Καλύμνου. Εκπροσώπηση του δικηγορικού συλλόγου Κόκαλυμνου από τον αντιπρόεδρο κύριο Μιχαήλ Πιλιώρη. Το Λύκειο Λινίδων. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Κλείσε, σε παίρνω σε τέτοια. Γεια, γεια, γεια. Οι πρόσκοποι καλύπτουν καταφέρνουν αυτό το σεφάρι ως έμεινες τιμής και προνομασίας. Οι πρόσκοποι Καλύμνου καταθέτουν αυτό το στεφάνι ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους ήρωες που θυσιάστηκε την πατρίδα μας. Εκπρόσωποι σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρώτο, ειδικό, δημοτικό και νηπιαγωγείο Καλύμνου. Το σχολείο Πόλεως. Σε εσάς που αγωνιστήκατε και δώσατε τη ζωή σας για την ελευθερία της πατρίδας μας, οι μαθητές και οι δάσκαλοι του πρώτου δημοτικού σχολείου καταθέτουν αυτό το στεφάνι σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης. Χρόνια πολλά, Δημητράκη. Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως. Στους αθάνατους ήρωες τους 40 που αγωνίστηκαν και πρόσφεραν τη ζωή τους θυσία στα μεγάλα ιδανικά της πατρίδας και της ελευθερίας, καταθέτουμε αυτό το στεφάνι σε ένδειξη τιμής και αιώνιας ευγνωμοσύνης. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Καλύμνου. Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου καταθέτουν από το στεφάνι για τα μεγάλα όχι του ελληνικού έθνους. Δόξα και τιμή στους αθάνατους ήρωες. Πέμπτο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως. Όταν όλη η Ευρώπη βυθισμένη στη σκλαβιά και το αφρικό ποδάρι την επέταγε βαριά, όταν όλοι φοβισμένοι σκύβανε την κεφαλή και παράδιδαν με τρόμο και πατρίδα και δίκη. Όταν ήρθε η σειρά σου, ο Ελλάδα προσκυνεί την τιμή και τη γενιά σου και την δόξα σου να σβήσει. Τότε στείλασε τη γενναία το μικρό στο κορμί και όχι φώναξε μορμή. Οι δάσκαλοι και μαθητές του παίρνουν δημοτικό σχολείο Καλύμνου. Μπράβο, παιδιά. Μανιάλιο, έφτο δημοτικό σχολείο Πόλεως. Όπως ο ήλιος ανατέλει και ζει καθημερινά, έτσι και η μνήμη των ηρώων του 40 παραμένει αιώνια και να μας θυμίζει ότι το παν στη ζωή μας είναι να ζούμε αξίες, ιδανικά, αυτοθυσία, αγάπη και τιμή για την πατρίδα. Οι δάσκαλοι και μαθητές του Μανιάιου έτσι δημοτικού σχολείου καλή. Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Χώρας. Αθάνατοι νεκροί, η θυσία και το μεγαλείο σας έχουν χαραχθεί αιώνια στη μνήμη μας. Ευλαβικά καταθέτουμε αυτό το δάφνινο στεφάνι ως ελάχιστο δείγμα τιμής και ευγνωμοσύνης.
η εκπαιδευτική και τα παιδιά τους του πρώτου δημοτικού σχολείου χώρας. Δεύτερο δημοτικό σχολείο χώρας. Σε εσάς τους αθάνατους ήρωες του 1940, τους αγωνιστές των πανανθρώπινων αξιών. Καταθέτουμε αυτό το στεφάνιο ως χώρο τιμής. Η θυσία σας, το μεγαλείο και η δόξα σας θα μείνουν αιώνια στη μνήμη μας. Οι μαθητές και οι δευτερίου του δεύτερου δημοτικού σχολείου χώρας καλύπτουν. Δημοτικό σχολείο Πανούργου. Μέρα τρανή, αθάνατη, χιλοτραγουδισμένη. Η ασέμε μου σχολείμενο μύρι εγώ μη καπνίζουν. Μύρι με κρύο ολοζώντανοι ξυπνούν δοξασμένοι. Και τάγια τους τα κόκαλα στους τάφους μέσα τρίζουν. Απ' το βαθύ τον ύπνο τους εσένα να γιορτάσουν και στο βωμό σου ένα κερί για χάρη σου να ανάψουν. Οι μαθητές και οι μαθήτριες και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου εναποθέτουν ευλαβικά αυτό το στεφάνι, τιμώντας τους όλους αυτούς που έχησαν το αίμα τους για τη λευτεριά της πατρίδας μας. Δημοτικό σχολείο Βαθέως. Δύο λόγια θα ήθελα να πω. Πως στήρωση 40, πως στην δική μου φάση εσείς θα φάνετε για πάντα. Με φάση του μυρωδιά τρέχονται νύχτα μέρα. Χωρίς νερό, χωρίς ψωμί, φωνάζει τα αέρα. Το φάνη δάφνει να σε εσάς δεχείνω με κομμάρι για όλους τους αγώνες σας που με έχουν συμβάλει. Δημοτικό σχολείο Άργους. Οι ήρωες του 40 παλικάρια διωμένα δεχτείτε από τα μικρά παιδιά αυτά τα λάμπια παιδιά. Η δόξα μας φωτίζει πάντα τη γενιά μας. Αιωνία σας η μνήμη φτάσε το παράδειγμα. Οι μαθητές και η εκπαιδευτική του Δημοτικού Σχολείου Άργους. Μπράβο, παιδιά. Παιδιά, λίγο ησυχία εδώ, οι γονείς, τα παιδιά. Εκπρόσωποι σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ΕΕΚ, Καλλίνο. Νικηφόριο, πρώτο γυμνάσιο Καλλίνου. Με την κατάσταση Στεφάνου οδοποιούμε το ανάλογο χώρο του Δημοσιοτήτου στο Ανώνυμο της Κυρίας. Οφείλουμε τεράστιο χρέος προγραμμάτων για το φάρος και γενναιό προκομμένο. Είναι το πρώτο μέρος των μαθητών και τεχνητών του Σχολείου Πρόκειτος της Κυρίας. Θερούγηση ελληνική ψυχή, έλαμψη ανδριότητα, πίνδος, κορτσά, γυρόπαθρο, βεδίξατε αέρα και η λευτεριά απλώθηκε ως τη σήμερα ημέρα. Οι καθηγητές και μαθητές του δεύτερου γυμνασίου Καλλίνου. Τρίτο γυμνάσιο χώρας. Το
Το τρίτο γυμνάσιο Καλλίνου καταφέρει αυτό το Στεφάνιο σε έλεξη τιμή του γυμνασίου στου αγωνιστέ 40. Εσπερινά, Γυμνάσιο Λύκειο Καλλίνου. Αυτή η ομοθυμία των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων, για την οποία αντίκρισαν το φοβερό γεγονός του πολέμου, είναι θεωρώ το πιο σπουδαίο φαινόμενο στην ιστορία του έθνους μας ολόκληρου, κρατήσει Ριβίδη. Νικηφόριο, πρώτο Λύκειο Καλλίνου. Την 28η Οκτώβρη 1940, η ιστορική μοίρα επιφύλαξε στον ελληνικό λαό το προνόμιο να αποδεκτεί τη θυσία απαντώντας τη βάναυση επίθεση των βασιστών Γερμανών και Ιταλών. Σήμερα τιμάμε τη θυσία του προσκυνητού Έλληνα, τους στρατιώτες που πρόσφεραν τα νιάτα τους στα βουνά της παγωμένης Πίντου, για να χαράξουν το δρόμο της αρετής και της ελευθερίας. Τιμάμε τη θυσία των ανώμημων πολιτών που άφησαν τη τελευταία τους πνοή έχοντας στα χείλη και στην καρδιά μία λέξη, ελευθερία. Το πρώτο Λύκειο Καλλίνου καταθέτει σε εσάς με βλάβη αυτό το στεφάνι σε ένδειξη τιμής και αιώνιας εγνωμοσύνης. Μπράβο παιδιά. Δεύτερο Λύκειο Καλλίνου. Σήμερα τιμούμε τον αγώνα του ελληνικού λαού το 1940. Οι αγώνες όμως των πολιτών δεν σταματούν ποτέ. Όπλα μας η ελληνική παιδεία και η ελληνική ιστορία. Στόχος μας η παγκόσμια ειρήνη. Δεύτερο Γκέλ Καλλίνου. Επαγγελματικό Λύκειο Καλλίνου. Οι μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ Καλλίνου συγκεντρωθήκαμε σήμερα στο Μνημείο των Πεσόντων για να αποτίσουμε τιμή στους αγωνιστές που θυσίασαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της πατρίδος μας και την επίθεση της πολυπόθητης ελευθερίας. Στις μέρες μας, που ο πόλεμος εξακολουθεί να μένεται σε διάφορα σημεία του πλανήτη, καθίσταται πιο επίκαιρο από ποτέ το μήνυμα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση των λαών. Έχοντας λοιπόν ως παράδειγμα τους προγόνους μας που με γενναιότητα προσέφεραν τη ζωή τους για την ελευθερία όλων μας, οφείλουμε κι εμείς με τη σειρά μας να κινητοποιηθούμε ατομικά και συλλογικά, ώστε η αξία της ειρήνης να ριζώσει στην ψυχή όλων των ανθρώπων και να γίνει πραγματικότητα. Το νεοσύστατο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Καλλίνου. Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Καλλίνου καταθέτει αυτό το σεμνό στεφάνι τιμώντας το μεγαλείο, τη γενναιότητα, τη ψυχή όλων των Ελλήνων που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και έγραψαν το έπος του 1940, ακολουθώντας το ηρωικό παράδειγμα των γενναίων προγόνων μας. Ενός λεπτού σιγή. Ψάλλουμε όλοι δυνατά τον εθνικό μας ύμνο. Σε γνωρίζω από την πρόσφυγη.
ημέρας τελετής.